βάλαμε τα αιτήματά μας, καταθέσαμε το επόμενο τα αιτήματα των ταξικών σωματείων, των σωματείων που συμπληρώνουν στο ΠΑΜΕ, που αφορά τα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους και συνολικά το σύστημα της υγείας, το πώς λειτουργεί, τις ελλείψεις που έχει και τι προτάσεις έχουμε εμείς. Δεσμεύτηκε ότι αυτό θα το διαβιβάσει στον Υπουργό Εργασίας. Εμείς τώρα καλούμε τους εργαζόμενους, ουσιαστικά, να καταγγέλνουν στα συνδικάτα ό,τι αυθαιρεσία υπάρχει. Υπάρχουν τα τηλέφωνα. Δεύτερον, η κατάσταση είναι εκρηκτική, το ξέρουν όλοι οι εργαζόμενοι, το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός και στα σούπερ μάρκετ και στους μεγάλους χώρους δουλειάς και στο ζήτημα της υγείας που υπάρχουν αυτές τις τεράστιες ελλείψεις και τα κενά. Εμείς βάλαμε τα αιτήματά μας και απαιτούμε άμεσα να υλοποιηθούν. Δεν μπορεί να παίζουμε με την υγεία του λαού. Πληρώσαμε την ανάπτυξή τους, πληρώσαμε την κρίση τους, δεν θα πληρώσουμε τον κορονοϊό τους. Από εδώ και πέρα, όπως κάναμε το προηγούμενο διάστημα, συνεχίζουμε τη δράση μας. Εννοείται πως όποια καταγγελία υπάρχει να έρθει αμέσως στα σωματεία, θα βρεθούμε στους τόπους δουλειάς, δεν θα αφήσουμε κανέναν εργαζόμενο ανοχήρωτο. Όλα τα δικαιώματά μας καλούμε να διασφαλιστούν. Δεν θα γίνει καμία απόλυση. Μη τυχόν τολμήσουν να φέρουν αλλαγές συμβάσεων εργασίας αυτό το διάστημα και ιδιαίτερα σε χώρους που παρουσιάζουν και κλεισίματα, μη τυχόν και τέλος πάντων με ευθύνη του κράτους, μη τυχόν προχωρήσουν στο μέλλον σε απολύσεις ή οτιδήποτε άλλο που περιλαμβάνει τη μείωση του μισθού ή τις υποχρεωτικές άδειες. Καταγγέλνουμε επίσης ότι συγκεκριμένες εταιρείες εκβιάζουν τους εργαζόμενους να πάρουν την άδεια σκοπού, του ειδικού σκοπού, γιατί τώρα έχει αύξηση δουλειάς. Τους απειλούν με τρομοκρατία, τους απειλούν και με απόλυση και ότι τέλος πάντων με απειλές οι οποίες θα τρομοκρατούν τους ίδιους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους να μην τις πάρουν. Άλλωστε, τα στοιχεία φαίνονται πόσοι έχουν πάρει από αυτούς που δικαιούνται αυτές τις άδειες. Τέλος, καταλήγουμε και στο συγκεκριμένο. Ότι εδώ υπάρχουν τα συνδικάτα του ΠΑΜΕ, υπάρχουν οι συνδικαλιστές στους χώρους δουλειάς, μπορούν οι εργαζόμενοι να απευθυνθούν, δεν θα πάει τίποτα χαμένο. Αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί ακόμα και τώρα, γιατί σε καραντίνα δεν μπαίνουν τα δικαιώματα μας.